Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα είχαμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα θέματα που αφορούν το ζήτημα της υγείας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών, την κυρία Αφροδίτη Ρέζου. Κυρία Ρέζου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Μπογιόπουλε. Έδωσα μερικά. Χθες αργά το βράδυ, παρακαλώ, για την ακρίβεια. Mm-hmm. Ναι, βράδυ γίνονται αυτές οι δουλειές. Έδωσα κάποια στοιχεία. Πείτε μας εσείς ως καθήλυνα αρμόδιοι, πώς το αξιολογείτε αυτό το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή κατηγορηματικά αντίθετοι. Χιλιάδες νοσοκομιακοί γιατροί σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, οι μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας, Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Ηπείρου, όλες οι ενώσεις της Κρήτης, όλες οι ενώσεις της Βορείου Ελλάδας, την Ετωλά Καρνανία κτλ. Και αυτό γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα νομοσχέδιο οδοστρωτήρα που θα σαρώσει ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία. Ένα νομοσχέδιο που, αν θα ήθελε κανείς να περιγράψει με μια κουβέντα, είναι ένας ομός εκβιασμός. Ομός εκβιασμός καταρχήν για τους ασθενείς και το λαό μας, ο οποίος εκβιάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει μια εξέταση, ένα χειρουργείο, ακριβώς εξαιτίας των διαχρονικών ελλείψεων σε προσωπικό, σε υποδομές, σε εξοπλισμό, των τραγικών ελλείψεων πραγματικά, και εκβιάζει και τους γιατρούς να λαιλατήσουν πραγματικά το εισόδημα, το λαιλατημένο των ασθενών τους, δηλαδή να κάνουν ιδιωτικό έργο, αν θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Άσκηση ιδιωτικού έργου δηλαδή των γιατρών στο ΕΣΥ μέσα από τις πληρωμές των ασθενών. Ακριβώς, τους πρόχνει τους νοσοκομειακούς γιατρούς, και επειδή η διαφοροποίηση, ας το πούμε, του νομοσχεδίου του τελικού που κατατέθηκε και που θα συζητηθεί από αύριο, ξεκινάει η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Η διαφοροποίηση που έχει είναι κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τον μισθολόγιο των γιατρών, επισφραγίζει αυτό που μας λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε τίποτα να περιμένετε από το κράτος, δεν πάνε να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις των ανώτερων δικαστηρίων της χώρας. Εμείς που είμαστε γαλαντόμοι και δίνουμε δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, θα σας δώσουμε κάποιες πενιχρές αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες που έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια οι νοσοκομειακοί γιατροί, και αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, θα πρέπει να ελαϊλατίσετε τις τσέπες των ασθενών σας και να ασκείτε ιδιωτικό έργο. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ρέτζου, έτσι, για να μας το εξηγήσετε πώς οι ίδιοι το δικαιολογούν. Γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα υπάρχουν λίστες χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ανάγκη να χειρουργηθούν και περιμένουν χρόνια. Ξέρουμε για 1500 στο Θριάσιο, ξέρουμε για τα 3000 παιδάκια στο Παίδον. Πώς γίνεται, πώς εξηγούν ότι εάν αρχίσουν με ιδιωτικούς όρους χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, τότε θα μπορούν να γίνουν τα χειρουργία, αλλά στην περίπτωση του δημόσιου χαρακτήρα δεν γίνονται? Πολύ καλά κάνετε και το θέτετε αυτό το ερώτημα. Πολύ απλά η απάντηση είναι δεν μπορούν. Γι' αυτό και στη συνάντηση που είχαμε με τα κόμματα την Δευτέρα, έφτασε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, του νομοσχεδίου με τον οποίο συναντηθήκαμε, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε ελευθερία επιλογών. Γιατί κάποιος, ακούστε επιχείρημα, γιατί κάποιος μπορεί να τσιγκουνεύεται και να θέλει να εξοικονομήσει χρήματα για να πάει διακοπές και να μην θέλει να δώσει χρήματα στο γιατρό για να χειρουργηθεί. Αυτός θα περιμένει. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να θέλει να δώσει χρήματα για να χειρουργηθεί πιο γρήγορα και να μην περιμένει στις λίστες αναμονής. Σε αυτόν δίνουμε τη δυνατότητα
να μπορεί να χειρουργηθεί νωρίτερα. Αυτό ποιος το είπε, είπατε? Στη συνάντηση που είχαμε, η Ομοσπονδία με τα κόμματα της Βουλής, είχαμε και με, με τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής. Αυτό φαντάζομαι το ακούσανε όλοι. Καμιά δεκαριά άνθρωποι, φαντάζομαι. Βεβαίως, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν, ξέρετε, τι μας θύμισε σε όλους. Το επιχείρημα με τον νόμο Χατζηδάκη που έλεγε. Να πηγαίνουν για ελιές. Για ελιές. Ακριβώς αυτό. Μας θύμισε αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, ότι οι ασθενείς θέλουν να ανταμείβουν το χειρουργό τους. Απάντηση στο με ποιο τρόπο η καθιέρωση, το να δίνεις τη δυνατότητα στο γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας να ασκεί ιδιωτικό έργο, δηλαδή να παίρνει τους ασθενείς από το δημόσιο, γιατί αυτό θα έχουμε, και να τους πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική να τους χειρουργεί ή στο ιδιωτικό του ιατρείο για να τους βλέπει, δεν πήραμε. Με ποιο τρόπο ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας? Δεν έχουμε πάρει από κανέναν σε όλες μας τις συναντήσεις. Και ακριβώς επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων το καταλαβαίνουν, προσπαθούν τώρα με αυτές τις πενιχρές αυξήσεις να κατευνάσουν τις αντιδράσεις μας, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα. Ότι μας εκβιάζουν. Αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, θα πρέπει να κάνετε και ιδιωτικό έργο. Αυτό δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν ανήθικο γιατί ήταν παράνομο, το φακελάκι, τώρα πάθει ξαφνικά να είναι ανήθικο να εκβιάζεις τον άλλον την ώρα της ανάγκης, γιατί τώρα θα είναι νόμιμο. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Ρετζού, εσείς και σε προσωπικό επίπεδο έχετε την τιμητική σας, γιατί νομίζω ότι η Δευτέρα είναι να σας πάνε στα δικαστήρια. Δευτέρα είναι η δίκη της ΟΕΝΓΕ, γιατί στο πρόσωπό μου η ΟΕΝΓΕ δικάζεται. Ξέθαψαν του νόμου, το νόμο του Χρυσοχοίδη και στείνουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου την Ομοσπονδία, επειδή για την κινητοποίηση που είχε κάνει το 20 στις αρχές της πανδημίας διεκδικώντας μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν συμμορφωθήκαμε στις υποδείξεις της αστυνομίας και κατεβήκαμε στο δρόμο. Πατήσαμε δηλαδή το οδόστρωμα και δεν μείναμε στο πεζοδρόμιο και αρνήθηκα εγώ δηλαδή να δώσω τα στοιχεία μου, τα οποία άλλωστε τα γνώριζαν, αλλά τα έφερε έτσι τώρα η συγκυρία, που εμείς έχουμε απεργιακή συγκέντρωση. Μάλιστα χθες στη Γενική Συνέλευση ενός νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα Πειραιά αποφάσισε για τη Δευτέρα αλλά και για τις επόμενες μέρες 24-ωρη απεργία τη Δευτέρα, που θα είναι και η ακρόαση των φορέων στη Βουλή, οπότε εμείς θα είμαστε εκεί και για μία ακόμη φορά στο πεζοδρόμιο. Ελπίζω να μην δικαστούμε ερήμην μας. Κυρία Ρέτζου, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.